Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα πλέξουμε μικρά καλτσάκια και θα κάνουμε όμορφα μπρελόκ για να χαρίσουμε τώρα στις γιορτές τους αγαπημένους μας. Θα χρειαστούμε συνθετικό νήμα σε χρώμα κόκκινο και πράσινο ή ό,τι χρώμα εσείς επιθυμείτε και βελονάκι νούμερο 3,5. Ξεκινάμε κάνοντας το μαγικό μας κύκλο. Και θα πλέξουμε μέσα στο μαγικό κύκλο 6 άριχτα. Θα κλείσω, θα τραβήξω την κλωστούλα μου να κλείσει ο μαγικός κύκλος και θα κλείσω εδώ με ένα βουβό. Θα πλέξω μία αλυσίδα και θα πλέξω εδώ στην ίδια τη θηλιά ένα άριχτο. Θα συνεχίσω πλέκοντας 2 άριχτα σε κάθε θηλιά. Έφτασα εδώ στο τέλος και κλείνω με ένα βουβό. Και έχω πλέξει τη δεύτερη σειρά. Συνεχίζω τώρα βάζοντας το κόκκινο χρώμα. Εδώ που θα κλείσουμε θα τραβήξουμε την κόκκινη κλωστή για να αλλάξουμε χρώμα. Και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε τώρα με την κόκκινη. Κάνω μία αλυσίδα και πλέκω ένα άριχτο στην επόμενη θηλιά. Συνεχίζω πλέκοντας 2 άριχτα στην αμέσως επόμενη, ένα άριχτο στην επόμενη θηλιά, 2 στην αμέσως επόμενη θηλιά. Έτσι θα κάνω εδώ τις αυξήσεις μου, κάνοντας ένα άριχτο μόνο του και στην επόμενη θηλιά 2 άριχτα μαζί. Έτσι θα κλείσω αυτή τη σειρά. Τελείωσα και αυτή τη σειρά με τις αυξήσεις και τώρα θα βάλω το πράσινο χρώμα. Πλέκω εδώ μία αλυσίδα και θα πλέξω γύρω-γύρω απλά άριχτα. Δεν θα κάνω καμία αύξηση. Έτσι θα πλέξω εναλλάξ τα χρώματα, μία φορά κόκκινο και μία πράσινο και θα κάνω 6 σειρές για να φτιάξω μετά τη φτέρνα στην καλτσούλα μου. Έχω πλέξει 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές χωρίς καμία αύξηση και τώρα θα πλέξουμε τη φτέρνα. Εδώ έχω κλείσει τη σειρά μου, κάνω μία αλυσίδα και πατάω στην επόμενη θηλιά και πλέκω άριχτο. Θα πλέξω 8 άριχτα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα πλέξω μία αλυσίδα και γυρίζω το πλεχτό μου. Θα πατήσω σε αυτή τη θηλιά και θα πλέξω ένα άριχτο.
Συνεχίζω μέχρι να τελειώσω αυτή τη σειρά, βλέποντας άρρηχτα. Μία λυσίδα, γυρίζω το πλεκτό μου και πλέκω. Ένα άριχτο, δύο, τρία και τώρα στο τέταρτο δεν θα το κλείσω. Θα πατήσω το βελανάκι μου και στην επόμενη θηλιά, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις τρεις θηλιές μαζί. Συνεχίζω να πλέκω άριχτα μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω το πλεκτό μου, κάνω ένα, δύο, τρία άριχτα και κάνω μία μείωση πάλι εδώ στη μέση, βάζοντας το βελονάκι μου στη μία θηλιά, μετά στην επόμενη και τώρα κλείνω όλες τις θηλιές μαζί. Θα κλείσω τώρα έτσι τη φτέρνα εδώ με το βελονάκι μου. Και έχω πλέξει το μισό καλτσάκι. Τώρα θα ενώσω την κλωστή μου εδώ την κόκκινη και θα πλέξω το υπόλοιπο κομμάτι. Ενώνω την κλωστή μου στη μέση από την ένωση που έκανα εδώ στη φτέρνα και πλέκω γύρω-γύρω από το καλτσάκι, απλά άριχτα. Έτσι θα συνεχίσω γύρω-γύρω να πλέκω με απλά άρρηκτα, χωρίς καμία αύξηση, μέχρι να δώσω το επιθυμητό μέγεθος που θέλω για το καλτσάκι μου. Έχω πλέξει αρκετές σειρές και πιστεύω ότι είναι καλό το μέγεθος για να μπορώ να γυρίσω και το καλτσάκι μου εδώ επάνω. Πλέκουμε ακόμα μία σειρά μαζί με άριχτα. Γύρω-γύρω και θα πλέξουμε τη τελευταία σειρά με την πλέξη κάβουρα. Πλέκουμε τώρα την πρώτη τελευταία με άριχτα. Εδώ είμαστε στο τέλος, κλείνουμε τη σειρά μας με ένα βουβό, πλέκουμε μία αλυσίδα και τώρα θα βάλουμε το βελονάκι μας δεξιά, το άριχτο, θα πάρουμε κλωστή και θα κλείσουμε και τις δύο θηλιές μαζί. Πλέκουμε την τελευταία σειρά με την πλέξη κάβουρα για να δώσουμε ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα στο καλτσάκι μας.
το καλτσάκι μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να το γυρίσουμε εδώ επάνω, να ράψουμε ένα κουμπάκι για να το διακοσμήσουμε και μπορούμε να φτιάξουμε και μία θηλιά για να βάλουμε τον γκρίκο. Ελπίζω, φίλοι μου, να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφα μικρά καλτσάκια, να φτιάξετε όμορφα μπρελόκ και να χαρίσετε στους φίλους σας. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!